Για ένα δύσκολο καλοκαίρι απολογιστικά κάνουν λόγο οι επιχειρηματίες των εμπορικών καταστημάτων στο Ρέθυμνο, σε μια σεζόν που είχε ξεκινήσει με μεγάλες προσδοκίες. Ο Απρίλιος λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλός. Είχαμε μια κοιλιά τον Μάιο σχετικά εφικτή, την περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν ο Ιούνιος. Είχαμε ένα πολύ άσχημο, εισπρακτικά Ιούνιο, που αυτό πήγε μέχρι περίπου τις 15 Ιουλίου. Άρα δηλαδή ουσιαστικά έχουμε χάσει 1,5 μήνα. Η φετινή σεζόν ήταν λίγο περίεργη γενικά. Δηλαδή ο Ιούλιος ήταν λίγο πεσμένος και ο Αύγουστος δεν ήταν σαν τον περισσινό. Ελπίζουμε τώρα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ο Αύγουστος, τον οποίο αναμένουν με αγωνία κάθε χρόνο, ήταν χειρότερος εισπρακτικά από τον περσινό, με τους χιλιάδες επισκέπτες να χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα συγκρατημένοι. Σίγουρα περιμέναμε ένα καλύτερο καλοκαίρι. Ο Αύγουστος πήγε καλύτερα από τον Ιούλιο, δεν πήγε καλύτερα από τον περσινό Αύγουστο, άρα λοιπόν το κρατάμε και αυτό. Ψωνίζουν, αλλά πολύ πιο στοικά από άλλες χρονιές, δηλαδή είναι πάρα πολύ συγκρατημένοι και μάλιστα δεν έχουν και πολύ καλή ψυχολογία όπως άλλες χρονιές. Κάθε προηγούμενο έτους ήταν καλύτερα και πάμε προς το χειρότερο. Οι νέες συνθήκες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες δυσχέραιναν την κατάσταση, με τους ίδιους να ζητούν ουσιαστική βοήθεια από το κράτος. Πολλές νέες συνθήκες που καλεστήκαμε να τα βάλουμε μέσα στα καταστήματά μας, χωρίς να έχουμε εκπαιδευτεί για το πώς θα τα λειτουργήσουμε. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Φτάνει το κράτος να βοηθήσει, να περάσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται και να σταματήσει αυτές τις απίθανες ανατροπές χωρίς συζήτηση με μας και βγάζοντας ελέγχους στην αγορά να ελέγξουν το ίδιο το κράτος αν αυτό που έχει αποφασίσει είναι σωστό.